Σκάνδαλο μεγατόνων φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αποφάσεις που ελήφθησαν τον τελευταίο καιρό τόσο από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και από την Ιερά Υπαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης όσο και από την Μητρόπολη Κιδωνίας και από Κορώνου. Αποκαλυπτικά είναι όσα αναφέρει σε σημερινό τη δημοσίευμα η εφημερίδα Νέα Κρήτη και το Κρήτη.gr. Τονίζεται ότι η ομόφωνη απόφαση τη Ιερά Επαρχιακή Συνόδου τη Εκκλησία τη Κρήτη, που συνήλθε χθε, αφορά στην προσφυγή τη Επαρχιακή Συνόδου στη δικαιοσύνη για κτήματα τη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγία Τριάδο Τζαγκαρόλων στα Χανιά, τα οποία φέρονται να απολύθηκαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο παράνομα από τρίτο πρόσωπο εκτό μονή σε εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων. Έναντι ποσού που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε ανακοίνωση τη Ιερά Επαρχιακή Συνόδου τη της, της Κρήτη σχετικά με την υπόθεση, αναφέρεται: Σχετικά με ανακύψαντα διοικητικά θέματα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδο Τζαγκαρόλων, η Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει ότι με ομόφωνη αποφασή τη προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 2 του νόμου 4149 του 1961 περί καταστατικού νόμου της εν Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντί των αρμοδίων αρχών. Άμεση ήταν η αντίδραση του Μητροπολίτη Κιδωνίας και από Κορώνου Δαμασκηνού, ο οποίος σήμερα προχώρησε στο διορισμό νέου ηγούμενου συμβουλίου στην Ιεραμονία Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων που διαδέχεται τη Μοναστηριακή Επιτροπή. Το νέο ηγούμενο συμβούλιο αποτελείται πλέον από τους του Αρχιμανδρίτη Οικουμενικού Θρόνου Αμφιλόχιο Παπαγιανάκη ως ηγούμενο, του Αρχιμανδρίτη Οικουμενικού Θρόνου Μάξιμο Αυγερινό και του Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 2010 Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης ως συμβούλους. Ο διορισμός έγινε σύμφωνα με άρθρο του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης που ορίζει ότι Ισεκτάκτου ή ανομάλυου περιστάσει, δύναται ο οικείο επίσκοπο να λαμβάνει ανάλογα έκτακτα μέτρα προ προστασία των συμφερόντων τη μονή. Στην ανακοίνωσή τη, η Μητρόπολη Κιδωνία και Αποκορώνου δίνει για πρώτη φορά διευκρινήσει. Κατά το διάστημα που ακολούθησε, η Μοναστηριακή Επιτροπή προέβη, όπω είχε καθήκον να πράξει και κατόπιν σχετικών εντολών, σε διοικητικό και οικονομικό έλεγχο στην ιεραμονή, οι οποίε και επέβαλαν τον διορισμό τη. Οι παραπάνω έλεγχοι ανατέθηκαν σε έμπειρα πρόσωπα, τα οποία συνέταξαν σχετικές εκθέσεις με το πέρας του ελέγχου τους. Ο Μητροπολίτη Κιδονία και Αποκορώνου Δαμασκινό αρκέστηκε να σχολιάσει ότι το θέμα είναι υποδιερεύνηση και ότι η εισαγγελία είναι αυτή που θα αποφασίσει. Ο εισαγγελέα καλείται να ερευνήσει αν πράξει σε βάρο τη εκκλησιαστική περιουσία είναι βλαπτικέ όχι μόνο ω προ τη φήμη τη Εκκλησία αλλά και ω προ τα συμφέροντά τη. Η υπόθεση τη παράνομη κατά την Εκκλησία Αγοραπολισία εκτάσεων τη Ιερά Μονή Αγία Τριάδο φαίνεται ότι αποτέλεσε και την αρχή μια υπόθεση που περιλαμβάνει ακόμα και την επιβολή ποινών. Υπενθυμίζεται ότι ο ηγούμενος της Μονής Δαμασκηνός που είχε εκλεγεί από το Φανάρι και Επίσκοπος Δωριλαίου παύτηκε από ηγούμενος από τον Μητροπολίτη Κιδωνίας και από Κορώνου και ορίστηκε Διοικούσα Επιτροπή που σήμερα αντικαταστάθηκε από το Ηγούμενο Συμβούλιο. Στις 16 και 17 Νοεμβρίου συνήλθε η Αγία και η Ιαρά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επέβαλε ποινέ περιορισμού εντό τη Μονή Τζαγκαρόλων στον Δωριλαίου Δαμασκινό και στον Ευμενία Σιρινέο στη Μονή Γουβερνέτου για άλλου λόγου, ενώ αφαίρεσε οφίκια από του αρχιμανδρίτε τη Επιτροπή που είχε συστήσει η Μητρόπολη Κιδονία για την διοίκηση του μοναστήριου.